Την προσέλευες γιατί? Η Δεσποινίδα τα κάνει όλα. Ποια όλα? Τι πια όλα? Τη Δεσποινίδα την έστειλε το μεσητικό γραφείο που τηλεφώνησε για να στείλουν μια υπηρεσία. Κατάλαβες? Φουκαρά μου, με παίρνεις για ηλίθεια, ε? Λες να μην άκουσα τι έλεγες την ώρα που έμπαινα. Τι έλεγα? Ασφαλώς θα κοιμηθήκατε με τον άντρα μου, Δεσποινής. Κυρία. Μα τι κάνεις τώρα, είσαι μπίτρια, μπίτραλη, τι σε έπιασε? Ξέρω τι λέω και ξέρω την αδυναμία σου για αυτά τα ξωτικά φρούτα. Αλλά όχι εδώ, κακομοίρη μου, όχι μέσα στο σπίτι μου, έξω! Κυρία. Μα, θα με αφήσει επιτέλους να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει, αφού την κρατούσε στην αγκαλιά σου και τη έλεγε, ένα αγάπη μου, να σου δείξω το δωμάτιό σου. Αχ, ανόητη που είσαι. Αγάπη μου είναι το όνομά τη. Μάλιστα, κυρία, με λένε αγάπη μου. Σας βεβαιώ ότι γνώρισε τον κύριο σύζυγό σας για πρώτη φορά σήμερα. Τι λένε, αγάπη? Όχι αγάπη, σκέτο, αγάπη μου, μια λέξη. Το μου κολλητός το αγάπη. Σε λένε αγάπη μου? Μάλιστα, κυρία. Και έχεις την αξίωση, Ερίκο, να προσλάβεις μια υπηρέτρια που τη λένε αγάπη μου και να τη λες αγάπη μου μπροστά σε μένα, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Θα φωνάζεις εκείνη αγάπη μου, όπως φωνάζεις σε μένα, έτσι? Όχι, εσένα θα σε φωνάζω αλλιώς. Έτσι δεν θα γίνεται σύγχυση. Δεσποινής, μπορείτε να πάρετε τη βαλίτσα σας και να φύγετε. Όχι! Πώς όχι? Είπα όχι! Προσέλαβα τη Δεσποινίδα και η Δεσποινής θα μείνει. Μπα! Και δεν μπορεί να κατέβεις εσύ, ε! Εσύ θα προσλαμβάνεις τις υπηρέτριες τώρα! Γιατί εσύ ίδια δεν μου είπες πως από εδώ και μπρος θα έχουν να κάνουν μαζί μου και πως εγώ θα έχω την ευθύνη! Λοιπόν, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου! Αγάπη μου, θα μείνετε. Αλλά κύριε, δεν θέλω να μείνω. Εσύ μα προτσουκαλβούλωστο! Αγάπη μου! Ορίστε, κύριε. Όχι, δεν λέω σε εσάς. Δεσποινής, θέλετε να περιμένετε λίγο στο διάδρομο? Μάλιστα, κύριε. Ναι, ωραία. Αγάπη μου. Μάλιστα, κύριε. Όχι, δεν μιλάω σε εσάς. Πηγαίνετε στο διάδρομο, πηγαίνετε. Βγαίνετε. Ορίστε μας. Ορίστε, άρχισες κιόλας στο μπέρδεμα. Ακούσε με. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Θα πρέπει να διαλέξει ή εμένα ή την αραπίνα. Ω, μην είσαι ανόητη, αυτή είναι η μικρή τέλεια. Την ψάρεψα. Τα πάντα ξέρει και γραφομηχανή από πάνω. Και έπειτα φέρνει και γούρι. Πάψε, σου το είπε και το έχαψε. Πάντα ήσουν προληπτικό. Εγώ αν την βλέπω να τριγυρνά διαρκώς στο σπίτι, ολομαύρες ιδέες δεν μου έρχονται στο κεφάλι. Μα ξέρεις πόσα θέλει. 200 φράγκα. Μόνο 200 φράγκα. Λοιπόν, εγώ δεν θα την έπαιρνα ακόμα και αν με πλήρωνε εκείνη αντί να την πληρώνω εγώ. Και έπειτα πώς θα την πληρώσει, πώς θα την πληρώσει. Γιατί θα τα βολέψω εγώ μαζί. Πληρώνοντας τη μισή είδος, ε! Να, φυσικά! Κύριε! Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας πω ότι τα ακούω όλα. Τότε βουλώστε τα αυτιά σας και αν πάλι ακούτε, τότε κάνετε πως δεν ακούτε. Πολύ καλά, κυρία. Το βλέπεις πως είναι διακριτική και ειλικρινής. Είναι αδιάκριτη και ανάγωγη είναι. Όταν κανείς κρυφό κοιτάει πίσω από τις πόρτες, δεν καμαρώνει γι' αυτό. Σιγά, μίλα πιο σιγά. Αυτό θα μου είπε τώρα, προσέχω και πώς μιλάω. Έχεις τουλάχιστον λεφτά για να φάω το μεσημέρι? Ναι. Και στάσου, ήρθε ο εκδότης σου? Ναι. Του διηγήθηκα την υπόθεση του έργου μου και ενθουσιάστηκε. Μου έδωσε συγχαρητήρια. Μα τα συγχαρητήρια, λεφτά σου έδωσε? Ναι. Πόσα? 500 μόνο, γιατί δεν είχε άλλα πάνω του. Σου έδωσε 500 φράγκα και δεν μιλάς? Γιατί μ' άφησες να απολέξεις από την ώρα που μπήκες. Μα τότε όλα αλλάζουνε. Μπορούμε να πάρουμε και υπηρέτρια, βέβαια. Όχι, βέβαια, αυτή. Αυτή να πάρουμε, σε παρακαλώ, δοκιμαστικά. Μα είσαι τρελός. Ξέρεις τουλάχιστον που θα έρχεται. Δεν στο είπα, από το μεσητικό γραφείο. Μα δεν γεννήθηκε στο μεσητικό γραφείο, από πού κρατάει σκούφια τη? Όχι, δεν κρατάει σκούφια, αλλά έρχεται από κάτω. Κάτι σαν, να δεις πώς το λένε, μπαμπαλού. Όχι μπαμπαλού, μπαμπαρού. Ούτε μπαμπαρού. Α, μπαμπακού. Μπαμπακού? Και είναι κράτος αυτό? Θα πρέπει να είναι, για να έρχεται από εκεί. Μήπως είναι ανθρωποφάγα? Όχι, ησύχασε, έλαβα τα μέτρα μου. Τη ρώτησα τι τρώει. Βλέπεις, και εσύ φοβήθηκες. Όχι, εγώ φοβήθηκα πως είναι πολύ κρεατοφάγος. Με την αναγκαστική δίαιτα που κάνουμε εδώ μέσα. Και τι σου είπε? Ότι τρώει μόνο φρούτα. Ορίστε, φρούτα! Δηλαδή ανανάδες, καρύδες και ό,τι πιο εξωτικό και πιο ακριβό υπάρχει. Όχι! Όταν λέει φρούτα εννοεί πατατάκια, καροτάκια, σελινάκια, ραδικάκια και τέτοια που έχουν βιταμινάκια. Πάντως μαζί σου δεν θα έχει ανάγκη από βλήτα. Δεν ξέρω αν είμαι βλήτο. Εκείνο που ξέρω πως κάνουμε μια πρώτη τάξη συμφωνία με τον ψωρομισθό που ζητάει. Νομίζεις? Είμαι βέβαιος. Πολύ καλά. Αφού παίρνεις εσύ όλη την ευθύνη, πολύ καλά. Όμως σε προειδοποιώ. Θα της κάνω το βίο αβίωτο και φυσικά θα αλλάξει όνομα. Όχι, αδύνατο. Αυτό μου το απέκλεισε από την πρώτη στιγμή που της το είπα. Φαίνεται πως το έχει κάνει τάμα. Εκεί κάτω αυτά τα πράγματα είναι ιερά. Τα κρατάνε αυτοί. Και τι θα γίνει εδώ μέσα, δηλαδή, και οι τρεις μας θα φωνάζουμε ένα στον άλλον, αγάπη μου? Καλά, βρε, τώρα δεν είναι και θέμα για τραγωδία, ζήτημα συνηθίας. Στο κάτω-κάτω έχουμε και τα ονόματά μας. Θα σε φωνάζω Ερίκο και θα με φωνάζει Σολάνς. Το ανάποδο θέλω να πω. Ορίστε, φουκαριάρι μου, αρχίζει να τα χάνει. Ούτε ξέρει τι λες. Πάει καλά. Άντε τώρα φώναξε την αγάπη μου σου. Α, όχι, φώναξε την εσύ. Όχι, εσύ. Δεν θέλω να γελιοποιηθώ. Εγώ δεν θα τη φωνάζω, θα τη σφυράω. Για σκέψου να τη φωνάζω, αγάπη μου, την αραπίνα. Ναι, καλά, αραπίνα, σιγά, λες και είναι κατράμι. Τι, λίγο πιο σκούρα από σένα είναι. Από τα νησιά του Μπαμπαλού, του Ινδικού, καινού εκεί κάτω. Για μένα, όποιος δεν έχει άσπρο πετσί είναι άγριος. Εσύ είσαι ανόητη. Λοιπόν, θα τη φωνάξεις τη χιονάτη σου. Μάλιστα. Δεσποινής! Δεσποινής! Να το, δεν τολμάς να τη φωνάξεις με το όνομά της. Δεν τολμάω. Τώρα θα δεις.
Γουαβά! Γουαβά! Καλή, τι καταγγίζεις, τρελάθηκες? Όχι, παιδί μου, δεν τρελάθηκα. Γουαβά είναι το επιθετό της. Τι? Τι λένε, αγάπη μου, αυγαυγάου? Αυτό μας έλειπε. Ή πρέπει να τη φωνάζουμε αγάπη μου ή να καυγίζουμε. Οι γείτονες θα νομίζουν πως ανοίξαμε σκυλάδικο. Δεν μας μένει παρά να πέσουμε και να περπατάμε με τα τέσσερα. Άσε βρε παιδάκι μου, στάζει, γιατί κάνεις έτσι? Γουαγουά είναι ένα όνομα κοινό, όπως τόσα και τόσα. Σωστά και πολύ συνηθισμένο μάλιστα. Αν ανοίξεις τον τηλεφωνικό κατάλογο θα βρεις 4 σελίδες αγβαγκάουα. Αχ, παράτα με και τώρα. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Θα φύγε φαίνεται. Τόσο το καλύτερο. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Κοίτα, κοίτα, βούλωσε τα αυτιά της όπως της είπες. Είδες τη τίμια που είναι. Ελάτε, 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 Δεσποινίδη, ελάτε. Ρε, τι πάθαμε. Λοιπόν, Δεσποινίδη, εντάξει. Θα συνεννοηθείτε με την κυρία και η κυρία θα σας πει τι δουλειές θα κάνετε. Αλήθεια, η κυρία με προσλαμβάνει? Ναι, σε προσλαμβάνω. Πάρε τη βαλίτσα σου και έλα να σου δείξω το δωμάτιό σου. Ευχαριστώ, κυρία. Βλέπεις που όλα βολεύονται. Σε προσλαμβάνω γιατί έχω ανάγκη από κάποιον για να ξεσπάω πάνω του. Και αυτός ο κάποιος θα είσαι εσύ. Ω, δεν με πειράζει, κυρία. Όταν κάποιος θυμώνει μπροστά μου, εμένα με πιάνουν τα γέλια. Ακούς! Ακούς, Ερίκο, τι μου λέει αυτή η αυγαγάουα! Ναι, τ' άκουσα, βλέπεις. Δεν στα έλεγα εγώ. Είναι καταπληκτική! Αρπάζει ο Μπερνάρ το χέρι και της λέει «Σας αγαπώ». Πολύ κοινό, δεν έχει πάθος. Η κυρία είπε στον κύριο ότι είναι πολύ καλό. Ήδη αν δεν έχει κυρία από αυτά τα πράγματα. Τι να γίνει? Ο κύριος δεν είναι εδώ? Όχι κυρία, βγήκε. Βγήκε? Μου είχε πει πως θα δούλευε όλο το απόγευμα. Ο κύριος είχε πονοκέφαλο και βγήκε έξω να πάρει αέρα. Και εσύ τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ, κυρία. Δεν σε ρωτά για την υγεία σου. Τι κάνεις εδώ, λέω? Αντιγράφω το καινούριο μυθιστόρημα του κυρίου. Δεν είχες τίποτα άλλο να κάνεις? Όχι, κυρία. Τα πιάτα τα έπινα, σκούψα, ξεσκόνσα, σημάζεψα. Πολύ αμφιβάλλω. Με το χάλι που υπάρχει εδώ μέσα. Δεν υπάρχει χάλι, κυρία. Απλώς δεν υπάρχουν έπιπλα στο δωμάτιο, γιατί τα πήρε ο δικαστικός κλητήρας. Θα μπορούσες να σηκώνεσαι όταν σου μιλάνε. Σα ζητώ συγγνώμη, κυρία. Να δούμε, τι είναι αυτό που φοράς? Φόρεμα. Το έχω φέρει από την πατρίδα μου. Σαν πολύ δεκολτέ είναι για μια υπηρέτρια. Το απόγευμα εξασκώ τα καθήκοντα της γραμματέως. Μα και για γραμματέα το βρίσκω πολύ προκλητικό. Θα ρωτήσω τον κύριο. Ξεχνάς πως είσαι και στη δική μου υπηρεσία. Αυτή η μπλούζα δεν μου αρέσει καθόλου και σε παρακαλώ να την βγάλεις. Πολύ καλά, κυρία. Να την βγάλω. Στάστα, τρελάθηκες, τι κάνεις εκεί? Μα δεν μου είπατε να την βγάλω. Σου είπα να την αλλάξω, όχι να ξεγυμνωθείς μπροστά μου. Δεν φαντάζομαι να τριγυρίζεις γυμνή εδώ μέσα όταν μένεις μόνη με το κύριο. Βάλε γρήγορα την μπλούζα σου, παιδί μου. Μάλιστα, κυρία. Στην πατρίδα μου, μια γυναίκα μπορεί να τριγυρίζει ολόγυμνη, χωρίς όνους κανένας να πηγαίνει στο κακό. Τώρα όμως βρίσκεσαι στο Παρίσι, σε μια πολιτισμένη χώρα, όπου κανένας δεν δείχνει δημοσία αυτά που πρέπει να κρύβει. Εμείς είμαστε υπερήφανοι για το κορμί μας και το χαιρόμαστε. Να το χαίρεσαι, μα δεν υπάρχει κανένας λόγος να το δείχνει στον κύριο. Το δικό μου του φτάνει. Τι κρίμα. Τι είπες? Είπα, τι κρίμα. Α, θα μου την πληρώσεις αυτή σου την ανέδεια. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, γιατί θα σε πετάξω έξω από τις κλωτσές. Ω, κυρία, δεν είχα καμία πρόθεση να φθαδιάσω. Η κυρία είναι πολύ όμορφη, πολύ νόστιμη και πολύ καλοκαμωμένη. Δεν μου χρειάζονται τα κοπλιμέντα σου. Αλλά για έναν άντρα σαν τον κύριο είναι πολύ λυπηρό να μένει πιστός στην κυρία. Αυτό μας έλειπε. Ο κύριος είναι συγγραφέας. Για να περιγράψει τον έρωτα με πιστικότητα, έχει ανάγκη από πολλές ερωτικές περιπέτειες. Για κάνε μου τη χάρη! Η κυρία ζηλεύει. Στην πατρίδα μου η ζήλια είναι άγνωστη. Μάθε λοιπόν πως στη δική μου πατρίδα το Παρίσι είναι πολύ γνωστή και σε παρακαλώ να κρατήσεις ανόητη συνέντευξη για τον εαυτό σου. Και προπαντός μην προσπαθήσει να κάνει τέτοιου είδους κηρύγματα στον κύριο. Το όχι που το έχει κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Κατάλαβες? Πολύ καλά, κυρία. Η κούτρα του κυρίου κατεβάζει ψούρες. Το κατάλαβα. Και δεν βλέπω για ποιο λόγο κρέμασες αυτό το γυάλινο πολυέλαιο γύρω στο λαιμό σου. Αυτό το κολλιέ μου το χάρισε η μητέρα μου. Τέλος πάντων, αφού σ' αρέσει. Ήρθε κανείς το απόγευμα? Μάλιστα, κυρία, έφερον τα έπιπλα. Τα έπιπλα? Τι έπιπλα? Τι? Ο κύριος παράγγειλε έπιπλα? Και δεν μου το είπε! Δεν ξέρω, κυρία. Έφεραν ένα τραπέζι, μία πολυθρόνα και ένα κρεβάτι. Και εγώ τα έβαλα στο δωμάτιο του κυρίου. Ένα κρεβάτι? Τι το θέλει το κρεβάτι αφού μας άφησαν το δικό μου?
Τι δηλαδή, δεν είναι ευχαριστημένος ο κύριος στο δωμάτιό μου? Δεν ξέρω, κυρία. Α, μα αυτό είναι άνω ποταμών. Κατάλαβες, φίλε μου? Πολύ καλά, κυρία. Άνω ποταμών, το κατάλαβα. Έφεραν το λογαριασμό? Όχι, κυρία, είπαν ότι είναι πληρωμένα. Πληρωμένα? Ορίστε μας. Ο άντρας μου έχει λεφτά να αγοράζει έπιπλα και δεν έχει ποτέ, τον το ζητάω εγώ. Εσένα σου δώσε καθόλου χρήματα αυτές τις μέρες? Όχι, κυρία, όμως έχω. Πολύ παράξενο. Κανείς δεν σου δίνει χρήματα και όλο έχεις. Αναρωτιέμαι πού τα βρίσκεις. Έχω οικονομίες, κυρία. Μου λες, σε παρακαλώ, πόσο χρωστάμε μαζί με αυτά που μας δάνεισες από τις οικονομίες σου? Α, δεν ξέρω, κυρία, δεν κρατώ λογαριασμό. Σου έκανα μια ερώτηση και θέλω μια απάντηση. Πόσα? Ω, δεν νομίζω πως είναι και σπουδαίο ποσό. Μπορεί να είναι και 800 φρόνκα. 800. 800 και δεν σου φαίνεται σπουδαίο το ποσό? Να λοιπόν που έχω έναν άντρα που το συντηρούν οι υπηρετρίες του. Στην προηγούμενη από σένα χρωστάμε κάπου 1800. Ω, δεν χρωστάτε πια, κυρία. Πέρασε πριν από 2 εβδομάδες και πληρώθηκε. Και ποιος την πλήρωσε? Ο κύριος? Όχι ο κύριος, εγώ με τις οικονομίες μου. Εσύ! Με τις οικονομίες σου! Γιατί λοιπόν είπες πως σου χρωστάμε 800 αφού σου χρωστάμε 2600? Η κυρία με ρώτησε για τα τρέχοντα έξοδα. Αυτά είναι παλιά. Μα δεν μου λες με τις λέξεις, τα παίζουμε τώρα. Εσύ τα πληρώνεις όλα. Και τα παλιά και τα καινούρια. Και τι άλλο ακόμα? Μήπως έδωσες και χαρτζηλίκι στον κύριο να πάρει τα τσιγάρα του? Όχι, η κυρία δεν μου ζήτησε. Πάλι καλά. Πάντως σε πληροφορώ πως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Κατάλαβες? Πολύ καλά, κυρία. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Το κατάλαβα. Εσύ όλα τα καταλαβαίνεις. Όλα, κυρία. Ναι, όλα. Αν όμως αυτό που καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνω βγει αληθινό, τότε θα πάψεις να καταλαβαίνεις μια για πάντα. Κατάλαβες? Πολύ καλά, κυρία. Θα πάψω. Πάψε! Πάω να δώσω τα έπιπλα. Και αν έρθει ο κύριος, κάνε τον κόπο να με φωνάξεις, έτσι? Μάλιστα, κυρία. Μπα, δουλεύει και το τηλέφωνο. Μήπως πλήρωσες κατά λάθος και το λογαριασμό του τηλεφώνου από τις οικονομίες σου? Μάλιστα, κυρία. Αχ, ο Άι Βασίλης έφτασε. Εμπρός. Μάλιστα, κύριε. Ποιος το τηλέφωνο, παρακαλώ? Α, για τον Νίκη. Είμαι η γραμματέας του κυρίου Νωρό. Όχι, κύριε, δεν είναι εδώ. Έφυγε ταξίδι σήμερα το πρωί. Πέθανε η θεία του. Είχε μια πολύ πλούσια θεία και ο κύριος Νωρό ήταν ο μοναδικός κληρονόμος. Όχι, ήταν κάπου 74 ετών. Μάλιστα, κυρία, θα του διαβιβάσω τα συλληπιτηριά σας. Όσο για τα νίκια δεν υπάρχει θέμα, τι αξία έχουν 3.000 φράγκα. Γι' αυτόν είναι σταγόν ύδατος εν το ωκεανό. Κόκοσά μου εν τυερί μου. Μάλιστα, κύριε, θα σας τηλεφωνήσω μόλις επιστρέψει. Εν το επανειδήν, κύριε. Ω, καλησπέρα σας, κύριε. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Μπα, τίποτα, το σπουδαίο σπιτονικοκύρι σας. Είσαστε καλύτερα. Ο καθαρός αέρας μου έκανε καλό. Μα τι είναι όλη αυτή η ιστορία για συλληπιτήρια, σταγόνες ύδατος και κόκκουσά μου? Θέλω να σας αφήνω ήσυχο. Αυτός τουλάχιστον θα κάνει πάρα πολύ καιρό για να σας ξαναενοχλήσει. Τι του είπες? Πως έχετε μια θεία εκατομμυρίουχο, πως πέθανε και πως εσείς είσαστε ο μοναδικός κληρονόμος. Δεν έπεσες και πολύ έξω. Έχω μια θεία στο Μόντε Κάρλο, μόνο που δεν πέθανε, ζει. Και δεν είναι εκατομμυρίουχος, ήταν. Τα χάσε όλα στο καζίνο. Την κουταμάρα. Τι λέτε, μπορεί να καταστράφηκε, αλλά τη γλέντισε την καταστροφή της. Τα λεφτά της έπιασαν τόπο αφού τα χάηκε. Μάλιστα, εκείνη τα χάρηκε. Εγώ όμως που είμαι ο μοναδικός της κληρονόμος δεν πρόκειται να χαρώ τίποτα. Θα κληρονομήσω αέρα κοπανιστό. Αχ, όσο σκέφτομαι την περιουσία που της άφησε ο μακαρίτης ο άντρας της. 2 γιότ. 10 ακίνητα. Ολόκληρο στάβλο από διαλεχτά άλογα κούρσας. Άγγλος ήταν ο άντρας της, λόρδος. Αλήθεια? Γιατί, περίεργος φαίνεται. Μα δεν είναι? Νόμιζα πως κάρωσε μια φανταστική ιστορία και βγήκε αληθινή. Ω, δηλαδή σχεδόν. Πόσο χρονών είναι? 72. 2 χρόνια έπεσε έξω. Και έχει μια υγεία, σιδερένια. Πάντα της είχε γκίνια. Πάντα. Ω, για το όνομα του Θεού, να χτυπήσω ξύλο. Αυτή τη λέξη να μην την ξαναπείς εδώ μέσα. Ο κύριος είναι προληπτικός. Προληπτικός, λέει. Να, με το να προφέρεις τώρα αυτή τη λέξη δεν ξεμπερδεύουμε από τα βάσανά μας ούτε σε ένα χρόνο. Όχι, δά. Ναι, σου λέω. Εγώ δεν είμαι προληπτική, αλλά σας καταλαβαίνω. Στην πατρίδα μου έχω ένα θείο που είναι ο μέγας μάγος του τόπου. Να, και πώς λέγεται? Γουαουαουαου κι αυτός? Όχι. Το μαύρο τρένο που ξεκινάει από την άσπρη θάλασσα, διασχίζει στην πράσινη κοιλάδα τη φορτωμένη με χουρμαδιές, περνά τη γέφυρα του γαλάζιου ποταμού με τα κόκκινα ψάρια και ανεβαίνει σφυρίζοντας χαρούμενα το χρυσό βουνό για να φτάσει στη χιονισμένη κορφή του Ζουφου Μάγια. Τι είναι αυτό? Το όνομά του. Το όνομά του? Σαν μεγαλούτσικο, δεν σου φαίνεται? Μάλιστα, κύριε, αλλά τώρα το άλλαξε. Και πώς το έκανε? Τούτου. Τούτου. Και αυτό ο τούτου θα σου έχει μάθει διάφορα κόλπα, ε. Μάλιστα, κύριε, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Παραδείγματος χάρη για τη λέξη που είπα πριν από λίγο. Όχι, 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 μην την επαναλάβεις, παρακαλώ. Όχι, κύριε, μην ενοχλείστε. Υπάρχει όμως ένας σίγουρος τρόπος για να εξουδετερώσετε τις συνέπειες. Αλήθεια? Ναι. Ποιος είναι αυτός, δηλαδή?
Για να φύγει η γρουσουζιά από τη λέξη, πρέπει να κάνετε τρεις φορές το γύρο του προσώπου που την είπε, πηδώντας πάνω στο ένα σας πόδι. Να έτσι. Άντε καλέ, άντε καλέ. Στάσου, αυτό είναι κουτσό. Και δεν μου λες, είναι σίγουρος αυτός ο τρόπος? Έτσι λέει ο θείος μου. Ο μέγας μάγος? Ναι. Ο του, του. Ναι. Τότε τι καθόμαστε, να δοκιμάσω κι εγώ. Στάσου, κοίτα, περίμενα. Έτσι. Όχι αυτό, όχι αυτό. Όχι το αριστερό, το άλλο πόδι. Το άλλο. Ναι, έτσι, το δεξί, το δεξί. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ωραία. Στάσου, αρχίζω. Ναι. Ναι. Σιγά 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 θα πέσετε. Δεν μου λες και πιάνει όταν γίνεται σιγά σιγά. Πιάνει, πιάνει. Ωραία, λοιπόν, να ξαναρχίσω. Τι καθόμαστε. Ναι. Εσύ μέτρα τους γύρους τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο κόλπο. Ένα. Πολύ διασκεδαστικό. Δύο. Πρώτης τάξεως γυμναστική. Τρία. Ερίκο. Τούτου. Α, δεν σου φτάνει που γαβγίζεις. Πρέπει να πηδάς γύρω της όπως ο σκύλος γύρω τις κολόνες. Μα, αγάπη μου. Μάλιστα, κυρία. Με συγχωρείτε. Θα μου εξηγήσει τέλος πάντων τι συμβαίνει. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν στην πατρίδα της για να ξορκίζουν τη γρουσουζιά. Τι το παράξενο βλέπεις? Τι το παράξενο? Εμείς για να διώξουμε την γρουσουζιά από εδώ μέσα θα πρέπει να χορεύουμε γύρω της το γαϊτανάκι κάθε μέρα. Και πόσες φορές την ημέρα, παρακαλώ. Άκου, στάς, παιδάκι μου. Ο θείος της, ο μαύρος τρένος που ξεκινάει από τη μαύρη θάλασσα, όχι από την άσπρη θάλασσα. Τέλος πάντων, ο Τούτου είναι ο μέγας μάγος του τόπου, καταλαβαίνεις, θα πει αυτό. Καταλαβαίνω πως τρελάθηκες, κακομοίρη μου. Δεν ξέρεις τι λες. Και αρχίζω φουκαρά μου να ανησυχώ για την διανοητική σου κατάσταση. Άφησε μας για λίγο μόνους, Δεσποινής. Θέλω να μιλήσω με τον άντρα μου. Μάλιστα, κυρία. Μπα. Τη φωνάζει και Δεσποινής τώρα. Ναι, προτιμώ να τη φωνάζω Δεσποινής παρά γαυγάουα. Εγώ δεν ξέρω να γαυγίζω. Όσο για το αγάπη μου, αυτό είναι μόνο για σένα. Έλα, λέγε, τι θέλεις να μου πεις? Πολλά. Και πρώτα-πρώτα, τι είναι αυτό το κρεβάτι? Ποιο κρεβάτι? Το κρεβάτι που έστειλαν πριν λίγη ώρα από το κατάστημα Μπαρμπές μαζί με ένα τραπέζι και με μία πολυθρόνα. Κρεβάτι, τραπέζι, πολυθρόνα. Και ποιος τα παράγγειλε? Μα με δουλεύεις τώρα? Εσύ με δουλεύεις, Σολάνς. Πού είναι τα έπιπλα? Στο δωμάτιό σου. Στο δωμάτιό μου. Και ποιος τα έφερε? Στόπα από το κατάστημα Μπαρμπές όπου εσύ τα παράγγειλες και είχες το θράσος να τα πληρώσεις κιόλας. Εγώ. Παράγγειλα τραπέζια και πολυθρόνες και τα πλήρωσα κιόλας, έτσι. Έχεις δίκιο. Τρελάθηκα ολότερα και δεν ξέρω πια τι κάνω. Αφού παραγγέλνω έπιπλα, τα πληρώνω και δεν θυμάμαι τίποτα. Τολμάς να ισχυριστείς ποτέ ήσουν εσύ? Εμπρός. Εμπρός, ομολόγησε το. Βαρέθηκε ο κύριος να μοιράσετε το κρεβάτι μου και τώρα θέλει να κάνει χωριστή κρεβατοκάμαρα. Δεν θα είχα καμιά αντίρρηση να έκανα χωριστή κρεβατοκάμαρα αν είχα δικό μου κρεβάτι. Όμως αρνούμε να παραδεχτώ ότι παράγγειλα έπιπλα, αφού ούτε παράγγειλα ούτε αγόρασα τίποτα. Τότε ποιος το έκανε? Ο μεγάλος μάγος, ο Τούτου? Μπλέξαμε τώρα και με μαγείες? Δεν λες τουλάχιστον στην αγάπη μου σου να πεις στο θείο της τον Τούτου να σε μεταμορφώσει σε μαχαραγιά? Είναι ο μόνος τρόπος να της ξεπληρώσει τα λεφτά που της χρωστάμε. Ποια λεφτά? Τώρα μην παριστάνεις την αθώπεριστερά. Δεν ξέρεις ότι πλήρωσε και τη Ζιλιέτ. Τι λες τώρα, ιδέα δεν έχω. Πόσα χρήματα της έχεις δώσει τώρα? Δεν θυμάμαι καλά, αλλά θα είναι κάπου 100 φράγκα. 100 φράγκα για 3 εβδομάδες. Έχει ξοδέψει πάνω από 800. Και τα έπιπλα εκείνη τα παράγγειλε και τα πλήρωσε αφού εσύ δεν έχεις ιδέα. Σοβαρά? Λες να κάνει τέτοιο πράγμα? Το πιο πιθανό απ' όλα. Άντε καλέ, όνειρα βλέπεις. Καθόλου! Τότε αν είναι αλήθεια αυτό το κορίτσι έχει χρυσή καρδιά. Και φουσκωμένο πορτοφόλι. Αυτό δεν σε ανησυχεί? Ίσα ίσα, με καθησυχάζει. Και δεν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να έχει τόσα πολλά λεφτά αυτό το ξόανο? Όχι, μου φτάνει να αναρωτιέμαι πώς γίνεται να έχω εγώ τόσο λίγα. Πού τα βρίσκει αυτά τα χρήματα? Πού θες να ξέρω, παιδάκι μου, γιατί δεν τη ρωτάς? Την ώρα που βγαίνεις, Στάσου, δεν πρόσεξες κάτι μαύρες σιλουέτες στο δρόμο? Όχι. Λοιπόν, εγώ τις είδα. Τις είδα! Γιατί κλωθογυρίζουν γύρω από το σπίτι μας, ε? Ξέρω εγώ. Μπας και είχαμε καμία κηδεία στη γειτονιά. Ρε, δεν σου μιλάω για μαυροφορεμένους. Για μαυρόπετσους, λέω. Α, λιοκαμένους. Αχ, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Μαύρους, σαν κι αυτοί. Καλά, μπορεί να είναι παραστική. Το Παρίσι είναι γεμάτο μαύρους. Όχι, είναι αρσενικοί. Τη γυρεύουν γιατί την οσμίζονται. Ωραία, ωραία, την οσμίζονται απ' έξω. Όσα δεν μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, γιατί να με πειράξει? Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως τα βράδια, την ώρα που κοιμόμαστε, αυτή τους μπάζει από την πίσω πόρτα. Αγάπη μου! Ξέρω τι λέω! Όχι, κανείς δεν σε ζήτησε! Αφήσε με σύγχρονο τέλος πάντων! Αυτό είναι εξωφρενικό! Δεν ξέρουμε πια πώς θα φωνάζουμε ένας τον άλλον εδώ μέσα! Δεν μου λες, σε παρακαλώ, πώς τολμάς να κατηγορείς αυτή τη μικρή που όλη την ημέρα διαβάζει! Και τη νύχτα, τι κάνει τη νύχτα? Α, ξέρω εγώ τι κάνει τη νύχτα! Κοιμάται, μασάει τσίκλα, κεντάει, πλέκει, πουλόπερ. Αχ, αδερφέ, τι θες να κάνω τώρα? Να την παίρνω τα βράδια στο κρεβάτι μου για να την προσέχω να μην βγει? Θα το θέλες, ε? Τι θα θέλω? Να την παίρνει στο κρεβάτι σου. Το βλέπω, θα το ύφο σου την ώρα που την τριγυρίζει. Είναι! Αλλά που δεν θέλει κι αυτή. Άκου, πάψε, φτάνει πια. Πήγαινε στο δωμάτιο, κάτσε μας να δουλέψουμε λιγάκι. Να δουλέψουμε, ώστε ο κύριος συνεργάζεται τώρα με την υπηρετριά του, με την αγάπη μου του και μένω το με μου αλλαγοριάζει καθόλου. Αγαπητή μου Σολάνζ,
Σε παρακαλώ, με κάθε δυνατή ευγένεια, να με παρατήσεις ήσυχο. Κατάλαβε! Λοιπόν, ανάμεσα σε μένα και σε εκείνην, διαλέγεις εκείνη, ναι! Είναι η τελευταία σου λέξη! Άιμερα με σκότσες! Χαμάλι, δεν αντέχω άλλο! Άι, παράτα με, δεν αντέχεις άλλο! Δεν αντέχω άλλο! Να περάσει, να περάσει. Μη φεύγει, Σολάν, τον θέλω μάρτυρα της ανοησίας σου. Όχι, δεν θέλω τον δω. Είσαι ένας παλιάβρομος. Είσαι ένας παλιάβρομος. Ακούστε, τι τραβάω, Θεέ μου, τι τραβάω. Η μέρα εχθροπραξιών, ε. Μαύρη μέρα κι άραχτη. Τώρα που πες μαύρη, λοιπόν, αυτή η μικρούλα καλή είναι η αραπίνα, έτσι. Τούτη τη φορά η καινούργια μου γραμματεύση πάει να ριζώσει εδώ. Τη λένε αγάπη μου. Αγάπη σου. Όχι αγάπη σου, αγάπη μου. Ούτε αγάπη μου. Αγάπη σου. Όχι, με μπερδεύει και εσύ τώρα. Αγάπη μου, μια λέξη. Το μου. Κολλητός το αγάπη. Χαριτωμένο όνομα. Δηλαδή η γραμματεύση σου ρίζωσε, μα τα επιπλά σου κάνανε φτερά. Άστα, με ξεπουπουλιάσανε, φίλε μου. Κατάσχεση, μου πήρανε τα πάντα. Καλά που σ' άφησαν τη γραφομηχανή για να μπορέσεις να δουλέψεις. Τώρα το κατάλαβα. Εσύ ήσουνα. Τι ήμουνα. Μπράβο, Ρομπέρ. Είσαι σπουδαίος φίλος. Ευχαριστώ. Τι με ευχαριστείς, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έλα τώρα καλά. Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες. Έλα, σε παρακαλώ, Ερίκο, δεν αφήνεις τα μυστήρια τώρα. Αφού σου λέω, δεν καταλαβαίνω, θες να πεις. Στάσου. Εσύ δεν πήγες στη δημοπρασία και πήρες τη γραφομηχανή και το μαγνητόφωνο μου και μου τα έφερες την άλλη μέρα εδώ. Εγώ δεν είσαι καλά. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Αλήθεια το λες. Σου δίνω το λόγο μου. Τότε ποιος το έκανε. Ίσως η Σολάνς. Η Σολάνς. Αυτή είναι απένταρη, βέβαια. Και όταν πήγε να πάρει κάτι από τη δημοπρασία, θα έπρεπε τα καντιλέρια της. Και τι δεν έχω ακούσει για εκείνα τα σημαίνια καντιλέρια της γιαγιάς της. Δεν πω τίποτα για τη γιαγιά της. Δεν μου λες, Ρομπέρ, να σου πω. Πιστεύεις τη μαγεία. Τη μαγεία. Ναι, σιγά, στη μαγεία, ναι. Ξέρω κι εγώ. Κάποια βάση αλήθεια θα πρέπει να υπάρχει στις απόκριβες επιστήμης. Άκουσε λοιπόν και κρίνε. Κάτσε πρώτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που η αγάπη μου πάτησε το πόδι της εδώ μέσα, τι να σου πω. Όλο μαγικά συμβαίνουν. Έλα τώρα, τι μαγικά, καλέ. Θαύματα. Θαύματα. Μην γελάς. Μόλις πάτησε το πόδι της η αγάπη μου εδώ μέσα, τι νομίζεις πως έλαβα. Για να σου κάνει τόση εντύπωση, χρήματα θα ήταν. Πώς το βρήκες. Πόσα. 500. Αλλά το θαύμα δεν είναι εκεί. Αλλά ποιος μου τα στείλε. Ποιος. Θα σου το πω, αλλά κάτσε πρώτα ξανά γιατί θα πέσει ξερός. Ναι. Λοιπόν, ποιος μου τα στείλε. Ποιος. Η εφορία. Άντε όχι, άντε βρε. Υπουργείων Οικονομικών, Διεύθυνση Φορολογία. Με δουλεύει. Διώσα αχρεωστήτω κατέβαλα. Αυτό μάλιστα, αυτό είναι θαύμα. Θαύμα πρώτον. Και πού ακόμα. Ακόμα καλά-καλά δεν είχε τελειώσει η δημοπρασία και έρχεται ένα μεταφορέα και μου φέρνει τη γραφομηχανή και το μαγνητόφωνο μου. Εκ μέρου τίνο, μόκο και μυστήριο. Πολύ παράξενο. Δεύτερον μαγικό θαύμα και δεν τελείωσα. Τι υπάρχει άλλο. Πάμε, προχτέ ήμουν πανί με πανί. Στο πορτοφόλι μου δεν είχα παρά ένα ψωραλαίο χαρτονόμισμα των 10 φράγκων. Μπαίνω στο καπνοπολείο δίπλα να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα, ανοίγω το πορτοφόλι μου, πάω να αποχωριστώ από το προσφυλέστατο, ίστατο και αχαμνότατο δεκαρικό μου και τι βλέπω. Είχε κάνει φτερά. Βέβαια. Πού να πάει ο νου σου στο θαύμα. Τι είδε. Μου ορκίζεσαι ότι δεν θα το πει πουθενά. Το ορκίζομαι, ναι. Λοιπόν, 5 εκατοστάρικα. Α, που τα έχει ξεχάσει. Γεια στάσου, Ρομπέρ, γεια στάσου. Στην κατάσταση που βρίσκομαι, είναι δυνατόν να έχω στην τσέπη μου 5 εκατοστάρικα για να τα έχω ξεχασμένα. Μ' άλλα λόγια, πιστεύει δηλαδή πως κάποιος τα βάλει στο πορτοφόλι σου. Δεν ξέρω αν τα βάλει. Εκείνο που ξέρω είναι πως τα βρήκα. Θαύμα τρίτων. Και αυτό είναι το τέλος των θαυμάτων. Όχι. Σήμερα μου φέρανε έπιπλα. Πληρωμένα, ξοφλημένα και ουχή παραγγελμένα από μένα. Θαύμα τέταρτον και ακροτελεύτιον. Σου φεύγει ή δεν σου φεύγει το καφάσι. Άκουσε, Ερίκο, εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα. Τώρα δεν μου λες ποιος είναι αυτός που σε παραχαϊδεύει. Όχι, θα σου πω, εγώ δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να φανταστώ τίποτα. Η Σολάζο επιμένει ότι η Σόνια και καλά είναι η μικρή, λέει. Ποια μικρή. Η αγάπη μου. Η μικρή, η μαύρη. Α, παδύνατο. Και γιατί να το κάνει αυτό, πού τα βρήκε τα λεφτά. Α, αυτό ακριβώς τη λέω κι εγώ. Όμως υπάρχει άλλη εξήγηση, Ρομπέρ. Ποια. Τα μαγικά. Έλα, Μαρτάρα, έλα τώρα, ασφαλώς αστείευεσαι. Όχι, καθόλου δεν αστείευομαι καθόλου και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Η αγάπη μου έχει ένα θείο που είναι. Τον λένε ένα δύσκολο, τον λένε. Είναι ο μέγας μάγος του τόπου της. Τον λένε ο μαύρος τρένος. Που ξεκινάει από τη μαύρη θάλασσα, διασχίζει το μαύρο ποτάμι, το μαύρο βουνό. Περνάει μέσα από το μαύρο δάσος, κάτι κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, μπλε, αυτά δεν θυμάμαι πολύ καλά. Καταλήγει όμως σε μια μαύρη πεδιάδα. Μετά ανεβαίνει ένα άλλο βουνό που είναι δίπλα στο προηγούμενο βουνό. Αυτό είναι άσπρο. Όχι άσπρο, δεν. Γκρι είναι το βουνό. Ναι. Αυτό το βουνό λοιπόν έχει ένα μονοπάτι που πάει ολόησια στην κορφή. Και δεξιά και αριστερά έχει χρυσοκίτρινα στάχια. Στην κορφή του είναι γεμάτη χιόνια η κορφή του. Που κατρακυλάνε αυτά τα χιόνια λοιπόν στην κοιλάδα, κάνουν φρούρου θόρυβο, φτάνουν στις πρόποδες του βουνού, του δεύτερου βουνού που σου έλεγα. Κατάλαβες. Ε? Και εκεί είναι λιβάδι γεμάτο πράσινο χορτάρια. Από εδώ ξεκινάει ένα τρένο πάνω σε κάτι σιδηροδρομικές γραμμές που φεύγει και χάνεται πέρα στο ρίζοντα. Ξέχασα να σου πω ότι αυτό το τρένο περνάει πάνω από μια γέφυρα. Κάτω από τη γέφυρα είναι νερά. Γαλάζια, νερά γεμάτα ψάρια, ποταμόψαρα. Βέβαια, αφού είναι ποτάμι, ποταμόψαρα θα είναι τα ψάρια. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι, το όνομά του είναι αυτό. Το όνομά του. Ναι. Αλλά τώρα το άλλαξε, δεν το είπα. Όχι. Α, βέβαια, τώρα το έκανε χαϊδευτικό. Του!
Αυτός ο Τουτούς λοιπόν της έχει μάθει ένα σωρό κόλπα που εμείς οι πολιτισμένοι ιδέα δεν έχουμε. Μπροστά σε αυτούς εμείς είμαστε άγριοι, Ρομπέρ, άγριοι. Ερίκο, δεν φαντάζομαι να πιστεύεις πως με τα μάγια βρίσκει τα λεφτά. Κάπως αλλιώς τα βρίσκει. Αστάσου, Ρομπέρ, μην μου πεις και εσύ ότι τους μπάζει από την πίσω πόρτα όπως η Σολάνς. Τι! Η Σολάνς τους μπάζει από την πίσω πόρτα. Ποια Σολάνς, μου, τι θες λες. Σε ρωτάω αν πιστεύεις και εσύ αυτό που λέει η Σολάνς για τη μικρή. Ποια μικρή? Ωχ, την αγάπη μου! Αγάπη μου! Δεν ακούς πια τίποτα άλλο εδώ μέσα. Καλημέρα, Σολάνς, καλημέρα. Χαίρετε. Τι είναι αυτές οι βαλίτσες που κρατάς, Σολάνς, ταξίδι πας? Δύο λεπτά, παρακαλώ. Αγαπητέ μου Ερίκο, θα είχες την καλοσύνη να φωνάξεις την αγάπη μου σου. Δεν είναι πια ξένη. Επιτέλους, αγάπη μου, τι έπιασε? Όχι, αγάπη μου δεν είμαι εγώ. Η άλλη είναι. Φώναξε την. Όχι, αγάπη μου. Πιο δυνατά, φώναξε την άρθη. Δεν θες να τη φωνάξεις? Όχι. Τότε θα τη φωνάξω εγώ. Αυγαβγάωα! Αυγαβγάωα! Τι έπαθε, τρελάθηκε? Όχι, το όνομά της είναι. Α, το όνομά της? Το επίθετο της μικρής μα, και εσύ κανένα. Με φωνάξετε, κυρία. Περάστε, Δεσπίνης, περάστε. Σταθείτε εκεί. Αγαπητέ μου, Ερίκο. Τις βλέπεις αυτές τις βαλίτσες? Περιέχουν ό,τι είχε την καλοσύνη να μας αφήσει ο πιο τακτικός σου επισκέπτης, ο δικαστικός κλητήρας. Λοιπόν, μπροστά στο φίλο στο Ρομπέρ, σε καλό να πάρει μια οριστική απόφαση. Ή φεύγει αμέσως η Δεσπινής, αγάπη μου αυγαβγάω, ή φεύγω εγώ. Διάλεξε. Έλα τώρα, σου. Ούτε λέξη εσύ. Εσύ, Ερίκο. Έχεις 30 δευτερόλεπτα για να αποφασίσεις. Δεν αποφασίζω τίποτα. Δεν δέχομαι αυτό το χυδαίο και ξεκάρφωτο εκβιασμό. Αυτή η μικρή. Φύγω, κύριε Νωρό, δεν θέλω να μιλήσω. Εσύ να μην μιλάς. Έχεις το δικαίωμα να βρίσκεσαι εδώ, μα δεν έχεις το δικαίωμα να ανοίγεις το στόμα σου. Λοιπόν, τι αποφασίζεις, Ερίκο? Για άλλη μια φορά σου λέω ότι ο εκβιασμός σου είναι γελίος. Ξέρεις πολύ καλά ότι χρωστάμε χρήματα στην. Στην αγάπη μου. Και ότι δεν μπορείς να της τα δώσεις. Και επειδή δεν θα μπορέσεις ποτέ να της τα δώσεις, θα παραμένει εδώ, εις τον αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αφού λοιπόν είναι έτσι, ο κύβος ερήφθη. Φεύγω εγώ. Όχι, Σολάνς, δεν θα φύγεις. Και φεύγει εκείνη. Θα μείνει και εκείνη. Τότε λοιπόν, αντίο. Πολύ καλά, λοιπόν, φύγε αφού το θες. Μάρτης μου, Ρομπέρ, δεν είμαι εγώ αυτός που σε διώχνω. Αφού όπως θέλεις να φύγεις, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα σε κρατήσει. Αυτή είναι ακριβώς την απάντηση περίμενα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ερίκο, εσύ μένεις με την αγάπη μου σου και εγώ φεύγω με τον Ρομπέρ. Εγώ δεν φεύγω αμέσως τότε. Δεν καταλαβαίνω, Σολάς, γιατί θέλεις όταν και καλά να φορτωθείς τον Ρομπέρ να σκουβαλεί τις βαλίτσες. Ο άνθρωπος έχει έρθει για άλλη δουλειά. Ο φίλος ο Ρομπέρ και εγώ. Πες του το αγάπη μου. Τι να του πω, Βασολάνς? Όταν λέω αγάπη μου, δεν απευθύνομαι πια σε σένα. Αγάπη μου. Σε μένα, κυρία. Ούτε σε σένα. Όταν λέω αγάπη μου, απευθύνομαι στον Ρομπέρ. Ω, και τον κύριο τον λένε αγάπη μου. Ουφ, πια βαρέθηκα. Λοιπόν, θα σου το πω εγώ, Ερίκο. Θα μου επιτρέψεις να σου παρουσιάσω τον Ρομπέρ. Ω, χαίρομαι πολύ. Τι μου λέτε, αυτό ξέρω τώρα, τι. Στου οποίου το σπίτι θα εγκατασταθώ ευθύς αμέσως. Αγαπιόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Σολάνς, τρελαθήκατε. Κοίταξε, Ερίκο, δεν νομίζω να πιστέψεις αυτό το αστείο τώρα, έτσι. Δε. Αν είναι αστείο, είναι πολύ κακό. Αστείο? Μα τέλος πάντων, αγάπη μου, γιατί δεν του το λες? Τι ντρέπεσαι αφού εκείνος δεν ντρέπεται? Κοιτάξτε, ησυχάστε, Σολάνς, πρέπει να σταματήσει πια αυτή η κωμωδία, δεν είναι. Κωμωδία? Α, όχι. Δεν θα με παρνηθείς τώρα κι εσύ, ύστερα από τους όρκους που μου έκανες. Τι το έκανες εσύ αυτό? Ο καλύτερός μου φίλος, ο σύντροφός μου στο στρατό. Μα τώρα τι ανακατεύεις στο στρατό τώρα σε αυτή την ιστορία? Το ομολογεί. Δεν ομολογώ τίποτα. Δεν θα μπορούσα ποτέ μου να το πιστέψω από σένα. Λοιπόν, παιδιά μου, εσείς πείτε τα, συζητήστε τα. Εγώ φεύγω, έχω δουλειά. Όχι, Ρομπέρ, δεν θα πας πουθενά χωρίς να μας δώσεις εξηγήσεις. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις, τα ξέρεις τώρα όλα. Ρομπέρ, πώς το έκανες αυτό? Να μην του πεις τίποτα. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ, πώς το έκανες. Ποιο πράγμα? Αυτό το πράγμα με τη Σολάνς, πώς το έκανες? Ξέρω κι εγώ, φαντάζομαι όπως και εσύ. Έλα, αγάπη μου, πάρε τις βαλίτσες μου και πάμε. Μα Σολάνς, κοίταξε να βγει. Άκουσες τι σου είπε? Πάρε τις βαλίτσες της. Πάτες λοιπόν! Λοιπόν, αντίο. Αντίο, Ερίκο, αγάπη μου. Αντίο, αγάπη μου. Πάμε, Ρομπέρ, αγάπη μου. Άκουσες, Σολάνς, αγάπη μου. Άκου. Αγάπη μου, τ' άκουσες, αγάπη μου. Την είπε αγάπη μου, σε έχω μάρτυρα. Τώρα όλους μας λένε αγάπη μου. Για ποιο να μαρτυρήσω? Α, όχι, θα τον εκδικηθώ. Δεν θα του δώσω το μυθιστόρημά μου, θα το δώσω αλλού. Ακούσε εκεί. Να έχει φιλενάδα τη φιλενάδα μου και να μην θέλει να μου δώσει τα 1000 φράγκα που του ζήτησα, φίλος να σου πετύχει. Σχροκέρδια. Αυτό είναι καθαρή σχροκέρδια. Ο κύριος είναι λυπημένος? Όχι. Δεν την αγαπούσατε? Στην αρχή ναι, την αγαπούσα. Αργότερα λιγότερο και εδώ και κάμποσο καιρό καθόλου. Στην πατρίδα μου λέμε αγάπη που έσβησε. Ποτέ δεν υπήρξε. Στην πατρίδα σου ο κόσμος είναι σοφός. Εδώ είναι τρελός.
Ακούσε και αγαπιούνται ένα χρόνο. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι. Κατάλαβες, φίλε μου? Πολύ καλά, κύριε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι. Το κατάλαβα. Όχι και καμάρι. Είναι όμως φοβερό και αν το σκέφτεται κανείς. Να πιαστεί κανείς τον έρωτα έτσι κορόιδο. Τι κορόιδο λέω, κοροϊδάρα! Ο κύριος πιάστηκε κότσος. Πώς είπατε? Λέω, ο κύριος πιάστηκε κότσος. Σας πιάσαν στον ύπνο, πώς το λένε. Δεν φανταζόμουν ότι ξέρεις και μάγκικα. Γλώσσα χωρίς αργό είναι ψωμί χωρίς σαλάτι. Μπράβο, αγάπη μου. Και τώρα ας ρηχτούμε με τα μούτρα στη δουλειά. Θα σας βοηθήσω όσο μπορώ. Είμαι βέβαιος. Αλλά πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σου υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Σε μένα, κύριε? Ναι. Αγάπη μου, από την ημέρα που ήρθες εδώ, έχεις ξοδέψει ένα σωρό λεπτά. Και εσείς, κύριε. Τι κι εγώ. Μα και η κυρία το ίδιο με ρώτησε. Όχι. Άφησε την κυρία. Ας μην μιλάμε πια για αυτήν. Θα μιλήσουμε για σένα και για μένα. Λοιπόν. Θα μου απαντάς με ένα ναι ή με ένα όχι. Σύμφωνοι? Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Η κυρία μου είπε ότι ξόδεψες για ψώνια κάπου 800 φράγκα. Ναι. Ξόφλησες και την παλιά μας καμαριέρα, τη Ζουλιέτ. Ναι. Ωραία. Την ημέρα της δημοπρασίας πήγες στην αίθουσα του πληστηριασμού? Όχι. Δεν πήγες? Με τότε ποιος πήγε? Δεν ξέρεις? Μίλα λοιπόν, τι έπαθες, βουβάθηκες? Όχι. Ξέρεις λοιπόν ποιος πήγε στη δημοπρασία και πήρε τη γραφομηχανή και το μαγνητόφωνο μου? Ναι. Ποιος πήγε? Μα γιατί δεν απαντάς? Ο κύριος μου είπε να απαντώ με ναι ή όχι. Όχι, σου ζήτησα να μου πεις την αλήθεια. Χρησιμοποίησε λοιπόν όσες λέξεις θέλεις, φτάνει να μου απαντήσεις. Λοιπόν, ποιος πήγε και τα έφερε? Ένας κλητήρας του πληστηριασμού. Α, αγάπη μου, θα θυμώσω. Θα θυμώσω, το λέω. Ποιος πλειοδότησε για να τα πάρει? Μια φίλη μου, φοιτήτρια. Ναι, αλλά τα χρήματα τα έδωσες εσύ. Μάλιστα. Το ξέρα. Και προχτές, καθώς βούρτιζες το κοστούμι μου, μήπως κατά λάθος έριξες μέσα στο πορτοφόλι μου 5 εκατοστάρικα. Ο κύριος δεν είχε παρά μόνο 10 φράγκα. Δεν ήθελα να στεναχωριέται ο κύριος. Δηλαδή, μου σκαλίζεις τις τσέπες. Όχι, κύριε, δεν σκάλισα τίποτα. Σας άκουσα να λέτε στην κυρία, δεν μου έμεινε παρά 1 δεκάρικο. Σκέφτηκα πως είναι πάρα πολύ λίγα για έναν κύριο σαν τον κύριο. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έκανες, όμως ποιος δίνει τα χρήματα? Εγώ, κύριε. Καλά, εσύ, το ξέρω. Όμως εδώ είναι ένα σωρό λεφτά. Εσύ δεν είσαι παρά μια φοιτητριούλα που προσπαθεί να κερδίσει τα προστοζήν. Τρόπος του λέγει δηλαδή, γιατί εδώ μέσα δεν κερδίζεις. Χάνεις. Άλλο αυτό, δεν ασφαλώ. Βέβαια, δεν έχω το δικαίωμα να σε ρωτάω, όμως πρέπει να μου πεις από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δεν νομίζει ο κύριος ότι είναι λίγο αδιάκριτος? Ναι, αγάπη μου, ναι. Όμως πρέπει να μάθω. Σου δίνω το λόγο μου πως θα μείνει μυστικό μεταξύ μας. Μα πρέπει να μου πεις, γιατί αν δεν μου πεις, θα σκάσω. Έχω ψήγματα. Pardon? Ψήγματα. Ψήγματα. Ναι, ψήγματα. Δεν ξέρετε τι είναι τα ψήγματα? Πώς, συνήθως λέμε ψήγματα χρυσού. Ο πατέρας μου στέλνει συχνά. Συχνά? Ναι. Ψήγματα χρυσού. Έχω μερικά σε αυτό το κουτί. Να σας δείξω. Χρυσάφι. Ναι. Αυτό είναι αληθινό χρυσάφι. Ναι. Και αυτά εδώ τι είναι αυτά? Αυτά είναι πέτρες. Μπερδευτήκανε. Πέτρες. Διαμάντια. Ακατέργαστα. Διαμάντια. Ψήγματα χρυσού. Μα αυτά είναι χιλιάδες φράγκα. Στη βαλίτσα μου έχω πολύ περισσότερα. Στη βαλίτσα σου? Ναι, στο δωμάτιό μου. Τρελάθηκες, θα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Ποιος, κύριε? Όχι φυσικά εσείς. Εγώ, τι λες τον εαυτό μας, θα κλέψουμε. Όμως εδώ υπάρχουν κλέφτες, λοποδίτες, διαρρήκτες, αγιογδίτες. Ό,τι σημασία έχει, στην πατρίδα μου τα ψήγματα χρυσού και τα διαμάντια τα έχουμε όπως έχετε εσείς τα κουνουπίδια και τα λάχανα. Εάν χαθούν, θα μου στείλουν άλλα. Καλά, και ο μπαμπάς σου, θέλω να πω ο κύριος πατέρας σας, ξέρει την αξία τους? Φυσικά και ξέρει. Καλά, και πώς σου τα στέλνει? Ταχυδρομικός. Πώς? Με ταχυδρομικό δέμα. Και το τελωνείο, θα πληρώνετε τελωνείο, δεν μπορεί? Όχι, κύριε, οι γονείς μου γράφουν πάνω στο δέμα δείγματα άνευ αξίας. Μάλιστα, το τελευταίο δέμα που είχε αυτό το κολλιέ δεν ήταν καν συστημένο. Αυτό το κολλιέ που φοράς, όχι δά. Αστείο δεν είναι? Δηλαδή, θέλεις να πεις, θέλω να πω πως αυτό το κολλιέ είναι από αληθινά διαμάντια. Φυσικά, κύριε, που να φορέσω ψεύτικα. Σε εμάς τα ψεύτικα είναι πολύ πιο ακριβά από τα αληθινά. Τι διάβια, τι αντάβιες. Στη βαλίτσα μου έχουμε πιο χοντρές πέτρες. Δεν πολύ αρέσουν, είναι πολύ χοντρές. Εμένα μου αρέσουν οι χοντρές. Δηλαδή. Μα εσύ είσαι εκατομμυριούχος. Μήπως αυτό ενοχλεί τον κύριο? Ναι. Δηλαδή όχι, δεν με ενοχλεί. Αλλά με βάζει σε φοβερά δύσκολη θέση. Δεν βλέπω γιατί, κύριε. Δεν το βλέπεις? Εγώ απένταρος, ο καταχρεωμένος,
Έχω στην υπηρεσία μου μια νέα κοπέλα, ξένη και πάμπλουτη, και που οι γονείς της είναι...